samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Ναι, δυστυχώς δεν ήταν η χρονιά όπως θα θέλαμε. Δεν έχει πάει καθόλου καλά μέχρι στιγμής και θα κλείσουμε με αρνητικό πρόσημο σίγουρα τη σεζόν. Ξέρουμε, ας πούμε, πόσο περίπου είμαστε κάτω σε σχέση με πέρσι. Αν εξαιρέσουμε τον Ιούλιο, ο οποίος ήταν στα περσινά επίπεδα όσον αφορά τα τσάρτερ πάντα, έτσι, ναι, ναι. Που ήταν 200-300 άτομα κάτω, οι υπόλοιποι μήνες είναι δυστυχώς αρκετά κάτω. Ο Αύγουστος ήταν στο μείον 13, ο Ιούνιος στο μείον 10 και ο Μάιος στο μείον 8. Οπότε συνολικά είμαστε αυτή τη στιγμή νομίζω γύρω στο 7-8% κάτω. Μάλιστα. Και αυτό αφορά μόνο στις αφίξεις, έτσι, γιατί... Αφορά αφίξεις με πτήσεις charter. Ναι. Ναι. Γιατί στον τζίρο των επιχειρήσεων νομίζω ότι εκεί... Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, λόγω της κρίσης, λόγω των άσχημων της διαφήμισης που έγινε για την Ελλάδα, των υποθέσεων που είχαμε με τις εκλογές, όλα αυτά είχαν μειώσει πάρα πολύ τη ζήτηση, με αποτέλεσμα και αυτοί που ήρθαν να έρθουν με τρομερές προσφορές. Δηλαδή, ξενοδόχοι έχουν φτάσει να δίνουν και 30-40% έκπτωση για να μπορέσουμε να πουλήσουμε. Μάλιστα. Και φυσικά αυτό έχει και αντίκτυπο στην επόμενη σεζόν, καθώς κάποια γραφεία ήδη έχουν αποφασίσει να σταματήσουν το πρόγραμμά τους στη Σάμο, έτσι. Samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.